Στη σύνδεση με το ελαιουργείο στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Θα συνδεθούμε λοιπόν με το ελαιουργείο της Βιοζωέλης Πυριδάκης. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα η Μαθιουδάκη. Είμαστε λίγο έξω από το Πέραμα Μυλοποτάμου. Μαζί της και ο κύριος Κώστας Πυριδάκης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Μάνο από το Πέραμα. Ελπίζω να μας ακούς. Γιατί ακούμε εδώ μια που χαρά. Βρισκόμαστε με τη βοήθεια. Χαίρομαι. Λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας γίνεται θαύματα σε ό,τι αφορά την διαδικασία της παραγωγής του ελαιολάδου. Περισσότερο επίπονη μάλλον είναι η διαδικασία στο χωράφι από ό,τι εδώ στα ελαιουργεία. Θέλω όμως, Μάνο, κατευθείαν να δώσουμε το λόγο στον ίδιο τον κύριο Σπυριδάκη να μας εξηγήσει, γιατί οι συνθήκες έχουν αλλάξει φέτος σε σχέση με πέρυσι. Είναι λογικό και τα ελαιοτρεβεία όπως και η παραγωγή μας να προσαρμόζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, γενικότερα στις συνθήκες που διανύουμε. Κύριε Σπυριδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ήδη με ακούτε καλά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Πλέον ερχόμαστε και με ραντεβού, όπως εμείς απόψε. Βεβαίως. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα στους εκλεκτούς σου καλεσμένους. Η διαδικασία της ελαιοποίησης είναι διαφορετική. Η παραγωγή, όποιος επιθυμεί να κάνει ελαιοποίηση, παρουσία να είναι δηλαδή στο ελαιοτριβείο, πρέπει να το έχει δηλώσει νωρίτερα και να έρθει σε κάποια καθορισμένη ώρα ώστε να μπορεί να είναι εδώ την ώρα της ελαιοποίησης του καρπού του. Στον αύριο χώρο του ελαιοτριβείου υπάρχει προσωπικό της εταιρείας που διευθετεί όλα αυτά τα θέματα, να μπουν οι παραγωγοί να αφήσουν τις ελιές στον προαύριο χώρο, να συνεννοηθούν τι θέλουν να κάνουν με το λάδι τους. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, όμως σιγά σιγά ο κόσμος προσαρμόζεται. Κώστα Σπυριδάκη, αυτό που μας λες τώρα το βλέπουμε και σε εικόνα. Αυτό που μας λες τώρα το βλέπουμε και σε εικόνα από τους εξωτερικούς χώρους. Πλέον, όχι μόνο σε εμάς αλλά παντού, είναι σύγχρονα και δεν έρχεται το προσωπικό σε επαφή. Είναι σημαντικό, Μάνο, αυτό που λέει τώρα ο κύριος Σπυριδάκης σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους του ελαιοτριβείου εδώ, ότι δεν έρχονται καν σε επαφή με τον ελαιόκαρπο, έτσι δεν είναι? Δεν ακούω, δεν άκουσα την ελαιόκαρπο. Λέω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, καν δεν έρχονται σε επαφή. Δηλαδή τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ναι, όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται κανονικά. Υπάρχει μια δύσκολη διαδικασία, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος προσαρμόζεται. Τώρα, ένα θέμα που τίθεται, Στέλλα και Κώστα Σπυριδάκη, είναι το γεγονός ότι με μειωμένο ωράριο ο κόσμος πρέπει να κλείσει ραντεβού για να μπει στη διαδικασία του αλέσματος, γιατί υπάρχει και ένα lockdown που δίνει ένα χρονικό περιορισμό. Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα εδώ να διευκρινίσουμε, Μάνο, ότι αυτή την ώρα το ελαιουργείο είναι ανοιχτό για τις ανάγκες της εκπομπής, για τις ανάγκες αυτής της σύνδεσης. Κατ' οπάλες συνθήκες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την αποφυγή παρεξηγήσεων, γι' αυτό το τονίζω. Λέει λοιπόν, ελπίζω να ακούτε κύριε Σπυριδάκη, λέει ο Μάνος ο Δασκαλάκης ότι ουσιαστικά αυτά τα ραντεβού και το μειωμένο ωράριο σημαίνει και μειωμένη κίνηση σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς μας. Οι παραγωγοί δεν έχουν λύση, δεν έχουν τρόπο και υποχρεωτικά πρέπει να μαζέψουν τις ελιές τους. Πάει ο κόσμος, μαζεύει τις ελιές του με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δυσκολίες μετακίνησης για τους εργάτες γης. Πώς θα μετακινηθούν, πώς οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Όμως ξαναλέω, προσαρμόζονται σιγά σιγά με σεβασμό στον κόσμο που μπορεί να έχει πρόβλημα και θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα. Νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας και οι αγρότες γενικότερα έχουν πάρα πολλά προβλήματα και ήρθε να προσθεθεί και αυτό. Όμως είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά όλο τον πληθυσμό, όλο τον κόσμο, και έτσι νομίζω ότι σιγά σιγά το κατανοούν και η διαδικασία και η περίοδος η ελαιοκομική εξελίσσεται. Θέλω να ρωτήσω, φέτος τελικά... Ακούστε μένα, φέτος τελικά το ιωμάζεμα έγινε πιο οικογενειακή υπόθεση εξαιτίας της έλλειψης χεριών? Βεβαίως. Σίγουρα οι οικογένειες βρίσκουν μια ευκαιρία λόγω του lockdown και των περιοριστικών μέτρων και βλέπουμε ότι φέτος κάθε οικογένεια προσπαθεί να πάνε όλοι μαζί, φοβούμενοι και τον ξένο κόσμο, τους εργάτες γης κτλ.
το βλέπω αυτό ότι ναι, φέτος οι ελιές μαζεύονται περισσότερα οικογενειακά και λιγότερα εργατικά χέρια. Στέλλα, πόσο κρατάει η διαδικασία του αλέσματος φέτος, πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, με δεδομένο ότι οι συνθήκες από την πανδημία αλλάζουν διαρκώς? Ρωτάει ο Μάνος Ακουσό. Η διαδικασία του αλέσματος με τον εξοπλισμό και των μηχανημάτων κάθε χρόνο και λόγω της κλιματικής αλλαγής και είναι πρώιμες όλες τις χρονιές, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συρρυκνώνεται η ελοκομική περίοδος. Παλιότερα η ελοκομική περίοδος κρατούσε μέχρι το Μάρτιο, μέχρι το Φεβρουάριο. Τώρα βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια γιορτινές μέρες και χαλαρά ή τον Ιωάννη περίπου τελειώνει σχετικά νωρίς η ελοκομική περίοδο. Μάλιστα. Και φέτος νομίζω ότι θα τελειώσει νωρίς. Είναι λοιπόν νέες οι συνθήκες. Μάνον. Ναι, Στέλλα. Θα ήθελα μόνο, εάν μου επιτρέπεις εδώ να σχολιάσουμε, επειδή νωρίτερα ο κύριος Σπυριδάκης μας ξενάγησε και είδαμε και εμείς πώς γίνεται η διαδικασία να έχουμε την παραγωγή του ελαιολάδου. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε ώρες δηλαδή, παράγεται το χρυσάφι της Κρητικής Γης, ο πράσινος χρυσός όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και μάλιστα έχει αξία, επειδή το συζητούσαμε με τον κύριο Σπυριδάκη, να το αναφέρουμε, ότι μάλλον είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα σε ό,τι αφορά φέτο, λόγω κορονοϊού είναι λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα, λέω, σε ό,τι αφορά και τη διαδικασία των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Δηλαδή, ίσως κάποιοι, παρότι υπάρχει βεντέμα, υπάρχει μια δυσκολία, όπως καταλαβαίνεις, Μάνο. Βεβαίως. Παρότι υπάρχει βεντέμα στο νησί, όπως λένε οι παραγωγοί μας, ο κόσμος δεν είναι τόσο πολλής, δεν ανταποκρίνονται όλοι. Ναι, εγώ ήθελα να πω προηγουμένως ότι ενώ η ελαιοκομική περίοδος, ξαναλέω, μειώνεται συνεχώς, είναι πιο επιτακτική ανάγκη τα ελαιοτριβεία και οι επιχειρήσεις να δουλέψουν μέχρι τις βραδινές ώρες. Γιατί θα πρέπει η διαδικασία να τελειώσει για να μπορούμε και την επόμενη μέρα να ξαναλέσουμε τις ελιές των παραγωγών. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η ανάγκη τα ελαιοτριβεία στο νησί να δουλεύουν μέχρι αργά, με ξανά, όπως είπα, με όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι παρόν συνήθως στη διαδικασία του αλέσματος λόγω του ραντεβού. Πρέπει να κλείνονται ραντεβού και το πολύ μέχρι τις 9 η ώρα πρέπει να έχουν τελειώσει και να έχουν γυρίσει στα σπίτια τους. Αυτό ξέρουν οι παραγωγοί και αυτό πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα τα εργοστάσια αναγκαστικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, Στέλλα, όσον αφορά το ωράριο, γιατί υπάρχει περιορισμός. Ακριβώς. Ξεχνάμε λοιπόν όσα ξέραμε και όσα ήξεραν μέχρι πέρυσι η παραγωγή μας. Τώρα πλέον τα ραντεβού βάζουν σε νέα βάση, νέα δεδομένα και όλη αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε, όπως περιέγραψε νωρίτερα και ο κύριος Σπυριδάκης, ότι ο παραγωγός έρχεται, δεν έρχεται καν σε επαφή ούτε ο ίδιος αλλά κανένας υπάλληλος του ελαιοτριβίου σε επαφή με τον ελαιόκαρπο. Γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που μπορεί ανάλογα με την παραγωγή να διαρκέσει 1-2 ώρες. Και φεύγει παίρνοντας το λάδι του. Πολλές φορές μπορεί να φύγει και να κλείσει ραντεβού για να έρθει να πάρει το λάδι του. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον τις νέες συνθήκες, τα νέα δεδομένα. Βεβαίως. Που πλέον τα συναντάμε και στα χωράφια και νομίζω θα τα συναντάμε, θα το έχουμε και του χρόνου όπως δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή οι αποστάσεις ήταν λίγο πρωτόγνωρα πράγματα. Στο χωράφι με μάσκα, στο χωράφι με βεβαίωση. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που προσαρμόζεται εύκολα, ξαναλέμε. Δυσκολία ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ο κόσμος το κατανοεί. Μακάρι όλοι εύχονται να περάσει αυτή η διαδικασία και να σταματήσουν όλα αυτά και όλες αυτές τα μέτρα. Μάλιστα. Υπάρχει δυσκολία όταν ο άλλος πρέπει να μαζεύει τις ελιές και να φορά τη μάσκα. Ή τα παιδιά εδώ να ανοίγουν σακιά, να τα ρίχνουν στην κοφινίδρα ή να ξεφορτώνουν, να φορτώνουν. Υπάρχει μια δυσκολία, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να τα τηρούμε τα μέτρα. Ξαναλέω, σεβασμός σε όλο τον κόσμο, ο οποίος θέλει να προφυλαχτεί από αυτή την πρωτόγνωρη νόσο. Στέλλα, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ναι, πολύ γρήγορα, να ευχαριστήσω και τον Κώστα το Σπυριδάκη που μας φιλοξένησε στο ελαιουργείο της Βιοζωέλ. Ένα τελευταίο σχόλιο δικό σου για να κλείσουμε. Δεν ήθελα ακριβώς ένα σχόλιο. Μπορεί όμως, επειδή είναι εδώ κοντά μας ένας γεωπόνος εδώ της επιχείρησης και παραγωγός,
είναι ο Βασίλης ο Ψωμάς. Πολύ σύντομα θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τις νέες συνθήκες. Είστε και παραγωγός, είστε και γεωπόνος παράλληλα. Πολύ σύντομα. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση. Καταρχάς, καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους συνδεσμοί σας. Καλησπέρα σας. Απλά είναι εύκολο να μου αναλάβετε την ερώτηση γιατί δεν άκουσα. Ένα σύντομο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις νέες συνθήκες που ζούμε πλέον. Ναι. Ελέω κορονοϊό. Οι συνθήκες, όπως είπε ο κύριος Σπυριδάκης, είναι δύσκολες. Όπως είναι δύσκολες για όλο τον κόσμο και όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε στο πλαίσιο του δυνατού να τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο κόσμος χρειάζεται να έχει ευσυνειδησία, οι επιχειρήσεις, τα λειτουργία να είναι αυστηρή η συντήρηση των μέτρων και να προσπαθούν όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετούν τον κόσμο γρηγορότερα, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμό στον χώρο και να γίνεται πιο γρήγορα η όλη διαδικασία. Μάλιστα. Και με αυτό το σχόλιο του κυρίου Ψωμά Μάνο, νομίζω δώσαμε την εικόνα τουλάχιστον από το ελαιοτριβείο που βρισκόμαστε. Βεβαίως. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα και τον συνάδελφο Εικονολήπτη, τον κύριο Σπυριδάκη και τον κύριο Ψωμά.